παντού, όπως λέγει το θετικό στην αρχαία μας γλώσσα, «Δια φύσεως διηνεκείς». Πάντοτε να βιάζει σε όλα τον εαυτό του για να αναβαίνει σε τελειότητα, διότι ο μοναχός είναι μιλητής της νέας ζωής, της Αναστάσεως, των Αγγέλων, που θα είναι όλοι οι άνθρωποι μετά την Τιμή Ανάσταση. Γι' αυτό από εδώ με σώμα μιμείται τη ζωή των ασωμάτων Αγγέλων. Και τελευταία είναι η τελεία αυταπάρνησης του εαυτού του, μέχρι σταυρού και θανάτου.